Τώρα, σε έναν πόλεμο, οι άμαχοι πληρώνουν το πιο βαρύ τίμημα ανεξαρτήτως γεωγραφικών και πολιτικών διαφορών. Σε ένα συγκλονιστικό ρεπορτάζ θα ακούσετε τις μαρτυρίες δύο χαροκαμένων μανάδων από τη Γάζα και το Ισραήλ. Η μία έθαψε δύο παιδιά, ενώ η άλλη περιμένει νυχθημερών την απελευθέρωση της κόρης της από τη Χαμάς. I want her back in life, not in a bag. I want her in life that I can hold her. يعني أنا في الليل نفسي أحضن جود ابني على طول الليل حضن شدته. أنا هاي اللي بال اللي بس منه. Δύο μητέρες, η Σιμώνα και η Φάτεν, η μία βρίσκεται στο Ισραήλ και η άλλη στη Γάζα. Τα λόγια τους δεν μπορούν να χωρέσουν τον πόνο που νιώθουν και τα πρόσωπά τους αντικατοπτρίζουν την οδύνη για τις αμέτρητες ζωές που έχουν έως τώρα χαθεί στον πόλεμο. Fatin Maraish is still grieving the loss of her two sons, killed in an Israeli airstrike this summer. Simona Steinbrecher doesn't know her daughter's fate. She is being held hostage by Hamas. Επιστρέφει εκεί όπου πριν ένα χρόνο ακριβώς ένοπλοι της Χαμάς άρπαξαν την κόρη της από το κιμπούτς Κφάραζα. Η Ντορόν τηλεφώνησε στη μητέρα της την ώρα που την έπαιρναν. Και έκτοτε η Σιμώνα ζει, περιμένοντας να γυρίσει το παιδί της πίσω ζωντανό. Did you ever imagine that you would be sitting here a year later? No. And she would still be in Gaza? No. Never. But now we see that it's another days, another weeks, another month and nothing. Επί 10 μήνες η Φάτεν κατάφερε να κρατήσει την οικογένειά της ασφαλή. Μία μέρα όμως βρέθηκε σε ένα νοσοκομείο να προσπαθεί να επαναφέρει τον 5χρονο γιο της στη ζωή. Και λίγη ώρα μετά καταφθάνει εκεί και η σωρός του μεγαλύτερου γιου της. Δεκάδες χιλιάδες νεκροί, δεκάδες χιλιάδες ανθρώπινα δράματα, δεκάδες χιλιάδες ιστορίες τρόμου. There is no time for someone finished words or something like this. They don't have time. Στο επίκεντρο του πολέμου είναι οι άμαχοι που με κάθε τρόπο ζητούν να μπει ένα τέλος στη φρίκη που ζουν.